Μαγεύει το ρέθυμνο ο Μουχαρέμ Μαλόκου, ο βιολιστής του δρόμου από τα Τύρανα, που πέρασε 30 χρόνια διδάσκοντας τη φιλαρμονική της πόλης. Από την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Αλβανίας ήρθε στην Κρήτη το 1991 μετά από κάλεσμα του αρχιμουσικού της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κώστα Αποστολάκη, βοηθώντας τον να υλοποιήσει το όραμά του για την πόλη. Είχε ανάγκη η φιλαρμονική, επειδή για ένας που να το διδάσκει και να το βάλει επαγγελματικά με παρτιτούρες, με νότες. Και εντάξει, τώρα και φιλαρμονική έχει μικρό ορχήστρα με δοξαριά και ήταν όλοι μαθητής μου. Μας βρήκανε και λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, ορίστε βίζες στο δευτερό ντάγκ για ένα χρόνο και θα πάτε να βοηθήσετε τη φιλαρμονική του Ρέθυμνου στη Κρήτη. Ένα χρόνο μετά την άφηξή του στην Κρήτη, αφού είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία που είχε κάνει με τη φιλαρμονική, ήρθε η στιγμή να γυρίσει πίσω. Όμως όχι μόνο παρέμεινε, αλλά έφερε στο Ρέθυμνο όλη την οικογένειά του για να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύει το ταλέντο του στα νέα παιδιά. Σφραγίδα από το Δημαρχείο, σφραγίδα από το Αστυνομία, από Νομαρχία. Και ήρθαν όλοι. Και ήρθε όλη η οικογένεια μου, ήρθαν εδώ. Μόνο με αυτό που μου κάνατε και ήταν χαρά μου και για όλη την οικογένεια μου. Ζούσαμε καλά εδώ. Ο κύριος Μαλόκου, συνταξιούχος πλέον, τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει στην πατρίδα του. Όμως κάθε χρόνο παίρνει το βιολί του και ταξιδεύει στο Ρέθυμνο παίζοντας το δρόμο για να προσφέρει χαρά και χαμόγελα στον κόσμο σε έναν τόπο τον οποίο έχει αγαπήσει πολύ. Λέω πάντα ζήτα Ελλάδα. Γιατί μετά με τα κρίματα που πήρε εδώ ήταν μεγάλη διαφορά με το κρίματα που ήμουνα στην Αλβανία. Δεν μπορώ να ζήσω στην πατρίδα μου στα Τύρανα εκεί που έχω γεννηθεί χωρίς να μην παίρνω τον αέρα εδώ στο Ρέθυμνο.